και έμειναν τα απόνερα του χαμόγελου και εδώ. Να καλημερίσουμε τον... Απόνερα και όχι λασπόνερα. Απόνερα. Λασπόνερα. Τα λασπόνερα με τα κουνούπια. Δεν χρειάζεται να καλημερίσουμε. Τα λασπόνερα όταν υπάρχει ηρωνία και έτσι μια κακία. Τα απόνερα είναι ότι μένει ωραίο. Μα το χαμόγελο ήταν δημιουργικό χαμόγελο. Λοιπόν, να καλημερίσουμε εδώ τον πρόεδρο του Λάος μετά από καιρό. Εμείς έχουμε προσεγγίσει κάθε φορά να έρθει, εκείνος είχε ταξίδια. Δεν έχουν γίνει αλλαγές, έλεγα μήπως και εγώ. Μια χαρά είναι το. Τίποτα δεν αλλάζει εδώ. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Όλα καλά. Ελπίζω να είναι και όλα καλά. Λοιπόν, εδώ τώρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε δυνατά, πρόεδρε, έτσι. Ναι, κάτι είπα εγώ. Μια ταινία ωραία που μου αρέσει. Ποια ταινία? Κράμερ εναντίον Κράμερ. Το λες για τη Χρυσή Αυγή αυτό? Ε? Για τη Χρυσή Αυγή. Εκεί δεν είναι Κράμερ, έχει υπόψη σου. Είναι μάλλον Black is Black. Black is Black, ε. Black is Black. Και νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή όλοι σοβαρά να το δούμε και όχι αποσπασματικά. Είναι ένα τεράστιο θέμα να μας απασχολήσει τον επόμενο καιρό. Ευνηδίασαν το πάντα έτσι ναρκωμένο σύστημα και έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση κράτους εν κράτη. Και νομίζω ότι το σύστημα θα αναμετρηθεί μαζί τους στις δημοτικές εκλογές. Και πρέπει όλοι να σοβαρευτούν, να αλλάξουν ερώτα στη σκέψη και να δουν πώς δεν θα δώσουν ερίσματα πλέον στη Χρυσή Αυγή να διεκδικήσει τον ρόλο μιας παράλληλης κυβέρνησης. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτός ο νόμος που μαλώνει τα κόμματα και βλέπουμε όλο αυτό το θέατρο με τρεις-τέσσερις προτάσεις, εσύ που κινήσεις ένα χώρο, ας πούμε, που τέλος πάντων τους ήξερες αυτούς, ήξερες και τη Νέα Δημοκρατία, ήξερες και αυτούς. Χρειάζεται αυτός ο νόμος? Καταρχήν, γιατί γίνεται ο νόμος? Ο νόμος γίνεται όχι για τη Χρυσή Αυγή, γίνεται για να καλυφθούν κάποιες ανάγκες από την Ευρώπη, όπως όποιος αρνείται το ολοκαύτωμα να είναι ποινικό αδίκημα. Κάτι που συμβαίνει στις περισσότερες χώρες ήταν θέμα χρόνου στην Ελλάδα. Κοντά σε αυτό κολλήσα και διάφορα πράγματα. Όπως το χειρίστηκαν οι τρεις κυβερνήσεις, έκαναν ό,τι μπορούσαν χειρότερο. Δημιουργήσαν ένα μείζον θέμα, ή από εδώ και ή από εκεί. Πάνε να καταστεί εμφύλιος πόλεμος αυτή η υπόθεση. Καλύπτεται από τον νόμο, θα μπορούσαν να βγουν μία-δύο παράγραφοι έξυπνες και όχι παράγραφοι οι οποίες θα οδηγούσαν τον κόσμο σε μία απέχθεια και ως εκ τούτου ή στην Χρυσή Αυγή. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεφύγει τις προσοχές μας ότι ήδη έχουν ομαδοποιηθεί οι Πακιστανοί και οι Αφγανοί και αυτό είναι το πρώτο και μεγάλο έγκλημα της Χρυσής Αυγής. Όταν άρχισαν οι καρβαζιές, εγώ φώναζα με όση δύναμη μου είχε απομείνει και εκτός Βουλής ότι προσέξτε, αυτό που κάνετε τα χαστούκια, τα μαχαιρώματα θα συσπυρώσει το σχήμα. Τώρα πλέον έχουν συσπυρωθεί. Υπάρχει σχήμα και όχι χήμα. Προχτές η Μαύρη Πάνθυρα έκανε μια μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα, ήταν πάνω από 20.000 και φώναζαν και έλεγαν ότι είμαστε εδώ και προσέξτε. Αυτό που... Η Μαύρη Πάνθυρα τι είναι? Η Μαύρη Πάνθυρα είναι αυτή που ήταν στη δεκαετία του 60 στην Αμερική. Θυμάσαι, που στους Ολυμπιακούς του Μεξικού είχαν σηκώσει το χέρι. Έγινε και εδώ μια ομάδα Μαύρη Πάνθυρα και λένε ότι. Με αυτή την ονομασία. Με αυτή την ονομασία. Και την ίδια. Και την ίδια τον αφρο, μετανάστες, τον αφρο, ναι. Τον Αφρικανών, δηλαδή. Ναι. Είναι οι νοτιότεροι. Είναι οι νοτιότεροι. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Εμφανίστηκαν και είπαν ότι θα... σε μια δημοκρατία, σε μια κοινωνία που βάλετε και προσβάλλεται τόσο βανά ψυχονομικός, να προσθεθεί και αυτή η αντιπαλότητα που εξυπηρετεί πρωτίστως στη Χρυσή Αυγή. Πολύ φοβούμαι ότι γίνονται έξυπνες κινήσεις. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβουν και να αφήσουν την. Μεταξύ τους κόντρα ΣΥΡΙΖΑ και Τριμερίζ και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το κυρίαρχο φαινόμενο που λέγεται. Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε στην αρχή στο θέμα του ολοκαυτώματος και είπατε ότι αυτός ο αντιρατσιστικός νόμος γίνεται για να περάσει το ολοκαύτωμα. Γιατί, ναι. Γιατί εστιάσετε τόσο πολύ την προσοχή σας σε αυτό? Εκεί είναι, εκεί είναι. Τους βλέπω όλους ότι εκεί είναι. Και η Νέα Δημοκρατία κατά αυτό το δικό του στατιστικό εξαφορμής και αφετηρίας αυτής. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το ολοκαύτωμα. Υπήρξε. Όπως υπήρξε. Τώρα, αν είναι 6 εκατομμύρια ή 11 εκατομμύρια ή 3 εκατομμύρια, αυτό δεν μπορεί να το πιστοποιήσει κανείς. Και νομίζω ότι η αυτή αιμονή να προσδιορίζεται στο 6, εμένα τουλάχιστον με προβληματίζει. Και ένας να ήταν, που ήταν σαφώς εκατομμύρια, έχουμε μια εγκληματικότητα βάναυση εκ μέρους του χιλιαδισμού, του ναζισμού κτλ. Όλη αυτή όμως η προσπάθεια να στοχοποιηθεί το νούμερο δημιουργεί κάποιες αντιδράσεις σε κάποιους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουν να... Πάντως μεγάλο πρόβλημα δεν είχαμε σε αυτό. Μεγάλες διαφορές δηλαδή μεταξύ αυτών των κομμάτων, ας πούμε, δεν υπήρχαν. Προέκυψε αυτό. Και τώρα ο Κουβέλης
ο οποίος είναι ευφυής άνθρωπος και σοβαρός άνθρωπος, παρά τις οποιασδήποτε έτσι εκεί υπογραφές έβαλε, νομίζω ότι έχει δημιουργήσει ένα άλλο θύμα αυτό, τον αντιλητισμό, για να ρίξει ματιές πάλι προς την αριστερά. Ότι εδώ είμαι, δικό σας είμαι, δεν έχω γίνει, πώς το λένε, εσόκλησος της δεξιάς. Ναι. Και επιμένει, το βρήκε, είναι καλό όχημα ο αντιρατσισμός και πηγαίνει προς τα εκεί. Τώρα ποιος θα υποχωρήσει, ο Σαμαράς ή ο κύριος Κουβέλης? Όποιος υποχωρήσει θα είναι και ο χαμένος. Γιατί θα πρέπει κάποιος να υποχωρήσει? Γιατί έχουν διαμέτρου άλλες εκτιμήσεις ο ένας. Δεν θα περάσει το ένα νομοσχέδιο, θα περάσει το άλλο νομοσχέδιο και τελείωσε. Γιατί εσείς θεωρείτε ότι. Μα κατευθύνουν τρία κανένα. Δεν ακριβώς έτσι. Δεν ακριβώς έτσι. Όταν έχουμε λοιπόν ψηφορίες και θα στοιχίζονται οι μένα από εδώ και από εκεί, δημιουργούν μία θλάση στον γυαλοπίνακα τη σοβαρότητα τη τρισμερού κυβερνήσεω. Θα έχει πρόβλημα συνοχής, λέει η κυβέρνηση. Προβλήματα συνοχής. Ναι, γενικά. Τώρα αυτή η κυβέρνηση υπάρχει γιατί ο κύριος Βενιζέλος ξέρει ότι χάνεται άμα φύγει από την κυβέρνηση, εξού και διεκδικεί κάτι περισσότερο. Ο κύριος Κουβέλης προσπαθεί να εμπεγκλωβιστεί, αλλά δεν βρίσκει το θάρρος να το κάνει. Ο κύριος Σαμαράς τους κρατάει. Ναι, σας η πω, δημοκρατία αυτό δεν λειτουργεί, γιατί δεν λειτουργεί η δημοκρατία. Γιατί σε ορισμένα κέρια θέματα η Νέα Δημοκρατία εξ ανάγκης πει την ανάγκη φιλότιμο, είναι συνήγορος περασπίσεως του Γιώργου του Παπαδρέου και του Βενιζέλου. Λίστα Λαγκάρντ, υπόθεση Άκη Τζοχατζόπουλου κτλ. Και όλα αυτά νομίζω ότι δημιουργούν ανίερες συμμαχίες που θα έχουν ανίερα αποτελέσματα. Πρόεδρε, αυτό που κατηγορούν ας πούμε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν θέλει το αντιρατσιστικό γιατί ρίχνει ματιές στους ψήφους της ακροδεξιάς, ισχύει? Σαφώς, γιατί αν το ψηφίσει αυτό η Νέα Δημοκρατία, οι στρατηγικοί πολίτες θα πούν άντερες ηχτήρι, θα παραδώσετε όλα τη σκησή, ξέρω εγώ, και θα πάνε προς τα εκεί. Το βλέπει η Νέα Δημοκρατία. Όπως και να το κάνουμε, μερικά πράγματα είναι τόσο ευκρινή που τα βλέπουν. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θες να συνεχίσεις όταν σε αυτό. Εγώ δεν έχω να σε πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ κοντινό σε αυτό με το οποίο ξεκινήσατε. Αυτοί οι μαύροι πάνθρες που λέτε ότι δημιουργείται ως αντίπαλο δέος στη Χρυσή Αυγή δημιουργούν μια νέα εικόνα στην κατάσταση στην Αθήνα. Δηλαδή, μα δημιουργούν πρωτόγνωρα πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν μέχρι τώρα. Έχει αποτύχει ο κύριος Καμίνης. Δεν χωράει καμία αμφιβολία. Αυτή τη στιγμή. Τόξα που μπορεί... το λέγατε και χτες. Να σου το πω. Τι εννοείται δηλαδή, ότι έχει αποτύχει? Δηλαδή. Αυτή τη στιγμή είναι ο δήμαρχος της πόλεως, είναι ο άρχοντας της πόλεως. Όταν λοιπόν στη μισή πόλη δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, δεν υπάρχει περίπτωση ο Αναγνωστάκης, ο Ορδανόπουλος, ο Κατζαφέρης στις 9 η ώρα, στις 10 η ώρα το βράδυ να πάρει μία φίλη του και να διασχίσει τη μισή Αθήνα. Δεν μπορεί να πάει Μενάδρου, δεν μπορεί να πάει Ευρυπίδου, δεν μπορεί να πάει Πλατεία Θεάτρου, δεν μπορεί να πάει Σοκράτους. Αυτά όπως και το κάνουμε, αυτή η κεντοποίηση μας προσβάλλει όλους. 2013. Δεν έχει τα χαρακτηριστικά του Τζουλιάνι που καθάρισε μια βρώμικη τότε Νέα Υόρκη και πολύ σοβαρή. Είναι θέμα του όμως είναι και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Νομίζω ότι αν είσαι δήμαρχος της Αθήνας, βρίσκεσαι πάνω από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και μπορεί να επιβάλλει καταστάσεις. Γιατί βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ο Δένδιας είναι πολύ ψηλά. Ο Δένδιας έκανε μια καλή προσπάθεια, πρέπει να το ομολογήσουμε, πολύ καλύτερη των προηγουμένων Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε συζητήσει ξανά για τον κύριο Καμίνη και του έχουμε κάνει αυτή την κριτική ότι δεν υπάρχει. Αλλά πώς είναι δυνατόν μέσα σε δύο χρόνια, γιατί για δύο χρόνια μιλάμε, να καθαρίσει ένας βούρκος, ένα λεπτό να πω, να καθαρίσει ένας βούρκος τόσων χρόνων απραξίας. Ένα μήνα θέλει. Θέλει τη βούληση. Μην το λέτε τώρα αυτό, Πρόεδρε. Γιατί σε ένα μήνα μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η άποψή μου. Είναι η σταθερή άποψή μου. Ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μήνα. Αλλά θα αποφασίσουν το κάνουν σε ένα μήνα. Έτσι. Κοιτάξτε, δηλαδή, θα διάσεις και εγώ εκεί την Ευρυπίδου που πας και βρίσκεις πόρνες κάθε χώρο και εγώ. Για μαύρους, για Κινέζους, για Κογκολέζους. Δηλαδή, ποιος θα πάει αυτό, ο Δήμος Αθηναίων? Ποιος? Ο Δήμος Αθηναίων. Δεν θα πάει ο Δήμος της Σπάρτης. Με συγχωρείτε κύριε Πάντως, τώρα, συγγνώμη, ναι. Τώρα έτσι που το ανοίγετε και κάνετε μια επίθεση στον Καμίνη, εγώ θα σας πάω λίγο στα πολιτικά γιατί ακούω μια στιγμή. Μην φύγουμε από αυτό. Όχι ρε παιδί μου, μια στιγμή άκουσε την ερώτησή μου. Ναι. Ακούω τώρα ότι ο Καρατζαφέρης ετοιμάζεται για το Δήμο και δίνει και υποσχέσεις ότι σε ένα μήνα θα καθαρίσω την Αθήνα. Ναι, αν μιλήσω σε λίγο εναντίον του Μπαρόζο, θα είμαι επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας. Πιθανόν. Αλλά... Όχι βέβαια. Αυτό το πιστεύω πράγμα... ότι είναι μείζον θέμα και κάθε μέρα μεγαλώνει. Όχι, και κάθε ενδιαφέρεστε μέρα... ας πούμε για τον Δήμο Αθηναίων και τα λέτε αυτά και στοχοποιείτε τον Καμίνη. Όχι, δεν είναι στις υποθέσεις μου, τις σκέψεις μου και δεν το έχω συζητήσει και με κανέναν ούτε και με τον εαυτό μου βέβαια. Να σας ρωτήσω κάτι κύριε Πρόεδρε. Καλά, τώρα ο Ιορδάνης έθεσε ένα μεγάλο θέμα το οποίο φύγαμε από εκεί που ήμασταν. Πώς είναι δυνατόν οι ιδέες να αντιμετωπιστούν με μέτρα? Οι άνθρωποι που είναι εκεί
οι πόρνες που είναι εκεί, αυτοί οι άνθρωποι που είναι στο κέντρο κτλ. Αν τους διώξει από εκεί, θα πει κάπου αλλού θα είναι. Ή θα πρέπει να τους κλείσει μέσα σε ένα χώρο και να τους φημώσει, ή αλλιώς δεν μπορεί να μην ζήσουν. Ή τους διώχνεις. Ή να τους διώξεις, ναι, αλλά ένα τέτοια να σχέδια όμως είδαμε συνέχεια και δεν, έκανε ο Χρυσοκοϊδής τα κέντρα φύλαξης. Αυτά ήταν μια μεγάλη αποτυχία. Μεγάλη αποτυχία πρώτον γιατί εκεί μέσα έχουν μεγαλύτερη ισχύ από ό,τι έχουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Απαιτούν στην Κόρινθο, κάνουν μια εσωτερική διαδήλωση και είπαν θέλουν 3 ημέρες ψάρια και 2 μέτρα σκυρέας. Επίσημο χαρτί, δεν τρώμε τίποτα άλλο. Έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Να είναι κράτος εν κράτη. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να του διώξουμε. Δηλαδή, εσείς τι λέτε, δηλαδή, μια μεγάλη εκαθάριση να μαζέψει όποιος είναι, δεν είναι Έλληνας και να το διώξουμε. Το συζητάς με την Ευρώπη. Λέτε. Και αν δεν το καταλάβει η Ευρώπη, της λες από αύριο το πρωί φεύγω από το Δουβλίνο 2. Ναι, αλλά έχεις υπογράψει το Δουβλίνο 2. Με συγχωρεί, έχεις υπογράψει το Δουβλίνο 2. Πώς θα γίνει. Αποχωρείς. Όταν έχεις έκτακτη ανάγκη, αποχωρείς. Έχουμε έκτακτη ανάγκη. Η χώρα έχει 20% λαθρομετανάστες. Δεν μπορεί να επιβιώσει. Όχι μόνο κοινωνικά, αλλά και οικονομικά. Έχετε σκεφτεί ότι αυτή η κυβέρνηση είχε στηρίξει τον Παπαδήμο. Μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Πώς θα γίνουν 12 δις το χρόνο βγάζουν στις χώρες τους. Από μια χώρα πτωχευμένη. Όταν 12 δις έχω διαρροή από τους λαθρομετανάστες και 36 έχω από τα υπερκαταστήματα, όταν έχω λέω 50 δις το χρόνο έξοδο κεφαλαίου από την Ελλάδα, τότε δεν μπαίνει με τίποτα το έλλειμμα μέσα. Με τίποτα. Εάν αρχίσουμε και πουλάμε ηρωίνη όλο το κράτος, δεν πάμε να βγάλουμε αυτά τα λεφτά. Άρα, εάν θέλουμε πράγματι να δημιουργήσουμε προοπτική, πρώτον θα διώξουμε του μετανάστες και δεύτερον θα δούμε πώς θα ελέγξουμε τη μεγάλη εκλογή. Δεν είναι αυτό που λες να διώξουμε του μετανάστες. Θέλω να σου πω ότι εσύ, όταν ήσουν ας πούμε, στην κυβέρνηση μέσα, ήσουν ένα κόμμα ευθύνης. Έτσι δεν είναι. Και τώρα είμαστε ευθύνης. Ναι, ευθύνης, αλλά όταν λες να διώξουμε του μετανάστες, πώς θα του διώξει αυτού. Δηλαδή, το ίδιο που έλεγα σε ένα τότε, μήνα. Τότε αυτό που έλεγα. Γιατί τότε, δεν το κάνει ο Δέντια, δεν το κάνει ο Καμίλη, δεν το κάνει ο Σαμαρά. Γιατί θέλει θάρρος και να σηκώσει κεφάλι. Δεν το κάνουν εύκολα. Τα ίδια που έλεγα τότε, λέω και τώρα. Και τότε τους έλεγα μέσα εκεί, παιδιά, να εκβιάσουμε, να πιέσουμε και εν ανάγκη να φύγουμε το Δουβλίνο 2. Σφραγίζουμε και φεύγουν. Όταν οι πρώτοι 50.000 Ιορδάνοι και Μανώλη πάνε στο Βερολίνο με έγγραφα, τότε αμέσως θα πάρθουν μέτρα από την Ευρώπη. Δεν γίνεται. Έχουν 2,5% αυτοί μέσο όρο και έχω 20. Και έχουν 2,5% με γερές οικονομίες. Και έχω 20 με διαλυμένη οικονομία. Ένα 400 η άνεργη. Αυτό είναι ένα επιχείρημα, αλλά βλέπω ότι εντοπίζετε τη συζήτησή σας πολύ εκεί. Και αυτό που είπατε πριν, ότι εμένα δεν με νοιάζει ο Δήμος Αθηναίων, δεν το έχω συζητήσει. Είπα, δεν με απασχολεί. Ναι, προς το παρόν, δεν με απασχολεί. Α, σας νοιάζει δηλαδή. Το κάθε τι με νοιάζει σε αυτόν τον τόπο. Εννοώ, σας νοιάζει να γίνετε δήμαρχος. Όχι, βέβαια. Δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες μου. Είναι στις άμεσες. Αλλά ακούω και διαβάζω και μου κάνει εντύπωση μια έτσι περισσή αγάπη από τους συναδέλφους δημοσιογράφους. Σε όλα τα μπλοκ και σε όλα τα έντυπα ότι ο Καρατζαφέρης για δήμαρχος. Και λέω ξαφνικά αγαπήθηκα πάλι. Όχι, ήταν η μυθική ατάκα που είχε πει προχθές όταν έγινε αυτή η ιστορία και βγήκαν αυτά τα σενάρια. Και ναι, πέρσι νεκρός, φέτος γαμπρός. Ναι, πέρσι νεκρός, φέτος γαμπρός. Αυτό τώρα δεν είναι. Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Δεν ρωτάμε δηλαδή από το πουθενά. Ψάχνει να βρείτε αυτόν που άναψε τη φωτιά. Μια φορά την άναψα εγώ. Α, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι αν είστε μες στη φωτιά. Δηλαδή, όχι, γιατί Μανώλη, είναι άλλο καθίσω. Ένα λεπτό. Εγώ να καταλάβω από τις λέξεις που μου λέει και ο Ιορδάνης. Πρέπει να δω το συμβολισμό των λέξεων. Έτσι μου λέει ο Ιορδάνης συνέχεια. Λέει, δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες μου. Είναι στις έμεσες δηλαδή. Ο χρόνος αναδεικνύει θέματα, καταστάσεις, ανάγκες και προτεραιότητες. Σήμερα αυτό το πράγμα είναι εκτός χρόνου. Να το ξεκαθαρίσουμε και κάτι ακόμα. Ότι είπατε τη ειδήσει θα τις πείτε σήμερα. Έτσι για, όλο το σενάριο, για όλο το σενάριο πρέπει να πω πρώτον. Δεν υπάρχει καμία πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία προς εμάς και καμία από εμάς προς τη Νέα Δημοκρατία. Και ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία αποδοχή από εμάς ούτε από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ανεδείχθη μέσα από τον τύπο. Όμως πρέπει να σταματήσουμε σε ένα σημείο και το καταθέτουμε παρησία και χωρίς καμία έπαρση. Μόνο που βγήκε το σενάριο συνεργασίας ή επιστροφής ο καθένας όπως το έγραφε του Καρατζαφέρη, όλα τα καφενεία είχαν μοναδικό θέμα συζητήσεως. Παίζουν σήμερα πάει στοίχημα, θα πάει ή δεν θα πάει. Όλα αυτά αναδεικνύουν ένα θέμα. Ότι όσο και πέρυσι κάποιοι να ήθελαν να με βγάλουν έξω από το παιχνίδι, υπάρχει στον κόσμο ένας νόστος για τον Καρατζαφέρη. Και δεν λέω τίποτα παραπάνω, μην παρεξηγηθώ. Πάντως, τώρα πηγαίνουμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
Εκεί είναι δηλωμένο ότι ο Σαμαράς θα προσπαθήσει να κάνει μια διεύρυνση της παράταξης και να αγκαλιάσει όσο γίνεται και περισσότερους. Εκεί πέρα ο Καρατζαφέρης χωράει. Αν σας πάρει τηλέφωνο, ας πούμε, και σας πει Γιώργο, θέλω να είσαι παρόν στο συνέδριο ή τέλος πάντων να δείξουμε ότι η παράταξη διευρύνεται, ρε παιδί μου. Το έκανε και ο κύριος Βενιζέλος και έστειλε πρόσκληση. Συνήλθα τα όργανα του κόμματος και στείλαμε ένα σοβαρό. Κύριε Πρόεδρε, να μιλάμε κανονικά τώρα. Μην αρχίσουμε να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Όταν μιλάμε για τον Βενιζέλο, δεν μιλάμε σοβαρά. Πετάμε την μπάλα στην εξέδρα τώρα. Αφήστε τον Βενιζέλο τώρα. Εάν στείλει πρόσκληση ο κύριος Σαμαράς, θα γίνει το ίδιο που έγινε και με το Πασόκ. Θα συνέλθουν τώρα και θα πούμε: συμφέρει να πάμε σε επίπεδο αρχηγού, συμφέρει να πάμε σε επίπεδο εκπροσώπου τύπου, γραμματέως, θα το δούμε. Δεν είμαστε ή απορριπτικοί και εξάλλου πρέπει να σας τώρα θα καλέσει εσάς ο Σαμαράς και θα στείλετε τον Ευαλιώτη. Να λέμε τα κανονικά πράγματα. Πέρυσι είχε πάει ο Ευαλιώτης. Λοιπόν, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Βεβαίως, φέτος αντιλαμβάνομαι ότι οι ανάγκες και οι σχεδιασμοί είναι διαφορετικοί. Και αυτά θα τα ζυγίσουμε. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, 8:25 με τον κύριο Καρατζαφέρη μέσα εδώ, τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, και συζητάμε για όλα αυτά τα σενάρια τα οποία φαίνονται και τα οποία θα τα δούμε να εξελίσσονται το επόμενο μήνα μέχρι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ καταλαβαίνω ότι τα αφήνετε ανοιχτά και για το Δήμο και για την επιστροφή στη Νέα Δημοκρατία. Ποτέ δεν κλείνω την πόρτα στον διάλογο και ποτέ δεν κλείνω την πόρτα στο μυαλό μου. Από εκεί πέρα όμως θέλω να επαναλάβω σε κάθε τόνο ότι δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Καμία κουβέντα. Παράγεται, ακούγεται. Δεν ακούγεται μόνο από εμένα. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω ότι ούτε η διάθεσή μου είναι να προστρέξω σε κάτι τέτοιο, ούτε η διάθεσή μου είναι να πω κόψτε το λαιμό σας. Δεν το έχω πει ποτέ στην πατρίδα, δεν το πω και τώρα. Γιατί θα μας το λέγατε αν υπήρχε συζήτηση. Ναι, θα το έλεγα. Για να μην καείτε όλο το θέμα. Δεν έχω τέτοια πράγματα. Εμείς έχουμε πάντως πληροφορίες. Μάλλον να σε ρωτήσω διαφορετικά. Υπάρχει μια αδυναμία, φαίνεται, στη Νέα Δημοκρατία. Μέσα στη Βουλή για την αντιμετώπιση, ας πούμε, από τη μια μεριά της Χρύσης Αυγής και τον αγραίο της. Και των Ελλήνων και από την άλλη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο κοινοβουλευτικό. Ο κύριος Σαμαράς λόγω των ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν έρχεται πολύ συχνά κτλ. Και οι συζητήσεις είναι ότι το όνομά σας ακούγεται και εκεί. Το ακούω και εγώ ότι εντάξει, χρειάζεται κάποιος για να πάει να αντιμετωπίσει η Χρυσή Αυγή, η ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα τι ακούω. Το θέμα είναι ότι πράγματι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα έλμα κοινοβουλευτικής δυναμικής στη Νέα Δημοκρατία, όπως συμβαίνει πάντα στα κυρίαρχα κόμματα, και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τώρα, το πώς θα αντιμετωπίσουν είναι δική τους υπόθεση, αλλά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή σε κάθε κοινοβουλευτική μάχη να βγαίνει νικητής ο Τσίπρας, με ενοχλεί. Και βεβαίως, εκτός των δύο, έχουν αντιμετωπίσουν και την εξαλότητα ενός τρίτου κόμματος, το οποίο προκειμένου να κρατήσει μια συνοχή η οποία ευάλλεται. Ακολουθεί μια εξτρέμ ρητορική. Όλα αυτά νομίζω ότι κάποιοι τα σκέφτονται. Καλά, τώρα να σας πω όμως και κάτι που το λέτε αυτό το πράγμα. Δεν είναι σε κάθε μάχη που βγαίνει νικητής ο Τσίπρας. Δηλαδή το λέω γιατί έχει ένα καλό κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ο Μαξοβορίδης ήταν δικό σας παιδί. Έχει δύο καλούς και η Σοφία είναι καλή. Και η Σοφία είναι καλή. Αλλά θέλω να σας πω. Άλλο το επίπεδο όμως του Τσίπρα. Ο Τσίπρας θέλει άλλο τρόπο. Και είναι δύσκολο να τον πει. Πάντα υπάρχουν. Καλοί ποδοσφαιριστές. Αλλά αν θα βγάλουν πολλά οι γκολ, εξαρτάται από τον προπονητή που θα στήσει την ομάδα. Δεν μπορεί να στηθεί καλά η ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό ο Τσίπρας έχει μια υπεροχή. Και γι' αυτό θέλει να παίζει πάντα μέσα στο κοινοβούλιο. Αν ήξερε ότι ήταν στο κοινοβούλιο, θα έβγαινε στις πλατείες. Όμως ξέρει ότι το καλό του γήπεδο είναι το κοινοβούλιο και πάει την μπάλα στο κοινοβούλιο. Ναι. Εσείς βλέπετε όλα αυτά τα σενάρια που βγήκαν αυτές τις ημέρες για πρόορες εκλογές. Πιστεύετε ότι μπορεί και να γίνει αυτό, να το τολμήσει, ας πούμε, ο Σαμαράς? Δεν νομίζω. Γιατί δέχεται εισηγήσεις. Δεν είναι ο Σαμαράς, αν το τολμήσουν οι άλλοι. Πιστεύω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής περίοδου, εκτός απρόπτου και απροβλέπτου. Και τα απρόπτα και απρόπτα είναι πολλά, ξέρω. Ένα ατύχημα μέσα στη δίκη του Άκη Τσοχατζόπουλου μπορεί να φέρει εκλογές. Ναι. Μάλιστα. Τι είναι ο ατύχημα? Οι δικαστές να πούνε ότι πρέπει να έρθει ο τάδε και ο τάδε μέσα και μέσα στο τάδε και τάδε. Να βγουν δύο ερωτήσεις που θα φέρουν σε δύσκολη θέση, οπότε δεν θα μπορεί να μείνει η κυβέρνηση. Α, γιατί πήγα να το ορίσω εγώ διαφορετικά τα τύχημα. Πάση περιπτώσει, θα ήθελα να συνεχίσουμε την κουβέντα αυτή και να σας πω ότι από τη βάση υπάρχει κινητικότητα για την επιστροφή σας στην Δημοκρατία. Νομίζω ότι η βάση είναι αυτή τη στιγμή. Η δική σας βάση, δηλαδή. Όχι, κινείται. Η δική μου βάση είναι πρόεδρε πατριωτικά, γερά, σταθερά. Και πράγματι έτσι θα είναι και έτσι θα γίνει, αν γίνει, που δεν το βλέπω να γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Από τη Νέα Δημοκρατία, εγώ από τρεις νομαρχιακές,
Έχω επιστολές με 15 υπογραφές καθεμία που μου λένε ότι πρόεδρε, κοίταξε, παγαλούμε κτλ. Και μου κάνει εντύπωση μάλιστα, γιατί είναι και πρωτοείσαχτο σενάριο να στέλνουν επιστολές τα μέλη ενός κόμματος στον πρόεδρο ενός άλλου κόμματος. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Το βλέπω, το ζω. Δεν είμαι όμως από εκείνους που θα επιτείνω αυτή την αγωνία ή αυτή την κατάσταση. Πιστεύω ότι όλα αυτά για να μπορέσουν να κυοφορήσουν πρέπει να συμφωνήσουν πολιτικές. Αφού συμφωνήσουμε πολιτικές, τότε μπορούμε να κυοφορήσουμε κάτι καινούριο. Αλλά σε ποια πολιτική? Στην πολιτική του μνημονίου, εγώ δεν προσέχομαι. Έφυγα από εκεί και μάλιστα τότε με 4 υπουργούς. Δεν ξαναγυρίζω εκεί. Εάν τώρα έχει συνειδητοποιήσει ο Σαμαράς. Φύγατε καμένος από εκεί. Τι? Καήκατε και λίγο εκεί. Βεβαίω καήκατε. Πολύ καήκα. Πολύ καήκα. Πολύ. Δηλαδή, καήκατε. Γιατί έβαλα μπροστά την πατρίδα και μετά το κόμμα. Οι άλλοι βάζουν το κόμμα μπροστά και μετά την πατρίδα. Γι' αυτό και έχει την πατρίδα. Ναι, αλλά ο Σαμαράς αυτή την πολιτική ακολουθεί τώρα. Νομίζω ότι ο Σαμαράς δεν καταλάβει. Πώς θα γυρίσετε δηλαδή πίσω Σαμαρά, πολιτικά, εντάξει. Γιορτάνη μου να απαντήσω. Πολύ ωραία ερώτηση, ευχαριστώ. Ο κύριος Σαμαράς με αυτή την πολιτική έγινε πρωθυπουργός. Τώρα χρειάζεται μια άλλη πολιτική για να παραμείνει πρωθυπουργός και να κρατήσει και την ιστροφημία του. Με αυτή την πολιτική ιστροφημία δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν. Όταν λέτε άλλη πολιτική να φύγουμε από το μνημόνιο δηλαδή. Να βάλει ημερομηνία λήξεως. Και να κάνει μια άλλη πολιτική πιο δυναμική. Το βλέπω, βλέπω σε κάποιες άκρες των λέξεών του, βλέπω ότι έχει μια τέτοια διάθεση. Ενδεχομένως λοιπόν να συναντηθούν αυτές οι πολιτικές. Τελεία στο μνημόνιο και εν συνεχεία προβληματισμός με το ευρώ. Εάν το ευρώ δεν φθηνίνει, εάν το ευρώ δεν πάει ένα προς ένα με το δολάριο, ένα σχεδιασμό που είχα αναπτύξει και στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και εδώ, με σταθερή σχέση για 10 χρόνια να συμφωνήσουμε, να βάλουμε απ' έξω Στάλι Μόργαν και όλους τους οικονομικούς αυτούς απατεώνες και να λάβουν οι πολιτικοί, ένα προς ένα δολάριο ευρώ, τότε εμείς πρέπει να φύγουμε από το ευρώ. Το ακριβό ευρώ η Ελλάδα δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Το ευρώ του 1,35-1,40 σχέση με το δολάριο δεν μπορούμε. Θα είμαστε πάντα ξελιγωμένοι, πάντα ιδρωμένοι, πάντα σε μια κακουχία. Άρα λοιπόν να βάλουμε ένα γενικότερο πακέτο σκέψεως, σε αυτό μέσα συμμετέχω. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να σας πω κάτι. Α, πείτε λίγο πριν τελειώσουμε. Λένε ότι ξέρω εγώ, λαός πάει, υπάρχει, δεν υπάρχει. Το προηγούμενο Σάββατο δεν ήρθα εδώ, γιατί είχα πάει στις Σέρες. Ναι, όπου έγινε μια εκπληκτική συγκέντρωση. Εκπληκτική κέντρωση. Και μάλιστα οι συνάδελφοι των καναλιών επάνω, οι Σέρες λέγανε ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση του τελευταίου χρόνου. Έτσι, αυτή είναι συγκέντρωση στην ακριτική πόλη. Στην άλλη άκρη της Ελλάδος. Δεν είναι στο Σύνταγμα να μαζέψεις κόσμο. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι μια απάντηση για το τι μπορεί να κάνει ο λαός. Έτσι, για το τι μπορεί να κάνει και μπορεί να φτάσει. Να μαζεύει περισσότερα από 1.000 άτομα που δεν μπορεί σήμερα κανένα ακόμα στις Σέρες. Και με αυτό να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Πάντως και κρατάμε ότι το επόμενο διάστημα κάτι θα γίνει. Ζυμώσεις, κάτι, ναι, θα ακούσουμε, έτσι. Είτε στο επίπεδο της Νέας Δημοκρατίας, είτε στο επίπεδο του Δημοκρατίου. Το μόνο σίγουρο, δεν θα πάω για περιφερειάρχη, γιατί έχουμε καλό περιφερειάρχη. Α, καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Στηρίξτε και αποκλείστε. Αποκλείσατε και κάτι. Το στήριξα στο δεύτερο γύρο και το 2002 και το 2006 και το 2010. Άρα θα ανανεώσετε την υποστήριξή σας. Όχι, ανανεώνουμε τη φιλία μας σε κάθε εκλογή. Το λέει αυτό ο κύριος Καρατζαφές, γιατί δίπλα του κάθισε ήδη ο κύριος Γιάννης Γουρός. Καλημέρα, κύριε Γουρό. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Και περιφερειάρχα, να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Αυτός είναι ο πολιτικός πολιτισμός, ο οποίος μας έχει λείψει σήμερα στη Βουλή. Είμαστε δύο αντίθετοι άνθρωποι και μπορούμε και επικοινωνούμε με ευγένεια. Αυτό χάθηκε στη Βουλή. Και δεσμεύομαι να βρω τον τρόπο να το επαναφέρω.